Καλημέρα, καλημέρα. Είναι σήμερα μια όμορφη γεμάτη μέρα. Λοιπόν, η ώρα είναι 6:30, έχουμε ξυπνήσει από τις 5, έχουμε ταΐσει τα γατάκια, έχουμε φάει το στάκι μας και το καφεδάκι μας το έχουμε πιει για να ξυπνήσουμε. Έχω ανοίξει το σπίτι να αεριστεί και κρυώνω, γι' αυτό φοράω και μέσα στο σπίτι το σκουφάκι. Το μόνο δωμάτιο που δεν έχω ανοίξει ακόμα είναι η τραπεζαρία, γιατί υπάρχει εδώ η απλώστρα, η οποία δεν έχουν στεγνώσει ακόμα τα ρούχα, διότι έχει τρομερή υγρασία. Είναι απίστευτο αυτό, δεν στεγνώνουν με τίποτα. Κάποια που έχουν στεγνώσει όμως, μας περιμένουν για σίδερο. Αυτή τη στιγμή το σίδερο ζεσταίνεται. Ζεσταίνεται λοιπόν η στιρέλα και έχω να σιδερώσω αυτά. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό εδώ το tip, το υπέροχο. Το έχω πάρει από τα Jumbo πάρα πολύ φτηνά και είναι ότι ακουμπάς το σίδερο πάνω όταν είναι ζεστό και δεν σου καίγεται το κάλυμα της σιδερόστρας. Το σίδερό μας είναι έτοιμο, το τελειώσαμε. Αυτά είναι για κρέμασμα. Θα τα αφήσω να κρυώσουν, γιατί δεν κάνει έτσι ζεστά από τον ατμό να τα βάζουμε στα συρτάρια μέσα. Οπότε κάνω μια στάση 5 λεπτά να ξεκουραστεί η μέση μου και μετά πάω για καθάρισμα στις αγάπες μας, δηλαδή τα δεσποτάκια. Λοιπόν, ντύθηκα σαν το κρεμμύδι, ζεστά, πήρα και μία λεκάνη όπου θα βάλω μέσα όλα τους τα μπολάκια, να τα ανεβάσω πάνω, να τα πλύνω. Όλα αυτά θα μπουν σε βραστό νερό, άβα, χλωρίνη και θα γίνουν πεντακάθαρα. Διαμόρφωσα κατάλληλα και τον νεροχύτη, δηλαδή έβγαλα από εδώ πέρα την πιατοθήκη για να τα βάλω να στεγνώνουν και μετά να τα σκουπίσω ώστε να καθαρίσω και εδώ μετά. Συνήθως αυτή τη δουλειά την κάνω κάτω στην αυλή, όμως έχει τρομερό κρύο για να κάθομαι να τα πλένω με το παγωμένο νερό. Οπότε εφόσον υπάρχει αυτή η επιλογή, τα έφερα να τα πλύνω με ζεστό. Λαμποκοπήσανε παιδιά μου. Ώρα να πάμε στην αυλή κάτω να καθαρίσουμε. Καταρχήν, 2 μπιτόνια νερό, γιατί κάτω δεν υπάρχει λάστιχο. Σκούπα, φαράση, σακούλα και απορρυπαντικά. Φορτωνόμαστε και φύγαμε. Εδώ ο Τέο κάνει το άγαλμα. Έπλυνα την αυλή. Και ο Πεπίτος σκέπτεται να μπω στη λεκάνη ή να μην μπω. Κουράστηκα παιδιά, κουράστηκα. Η αλήθεια είναι αυτή. Μ' ακολούθησε εδώ και ο Πεπίτο, επισκέπτης μας. Θα τον κρατήσω για λίγο γιατί πρέπει να βάψω το μαλλί. Έχω ένα σωρό δουλειές ακόμα. Λοιπόν, και επειδή θέλει να είναι συνέχεια κολλημένος απάνω μου, δεν θα μπορώ να βάψω το μαλλί. Λοιπόν, αλλά για λίγο όσο θα κάνω κι εγώ ένα διάλειμμα, να στρώσει λίγο η μέση μου, να πάρω μία ανάσα για να συνεχίσω τις δουλειές. Θα τον έχω εδώ παρεούλα. Πού είσαι μωρέ. Άχω κάτι τσαχπινιές. Λοιπόν, θα κάνω ένα καφεδάκι. Η ώρα είναι, τι ώρα είναι παιδιά, για να δω ένα λεπτάκι. Τι ώρα είναι. Η ώρα είναι 10. Και έχουν γίνει πάρα πολλές δουλειές, δηλαδή σχετικά τα έχω πάει πάρα πολύ καλά με την ώρα.
Αλλά χρειάζομαι μία στάση με ένα λίγο καφεδάκι, τον πεπιτό παρεούλα και τα λέμε πάλι. Παρέα τώρα με τον πεπιτούλι θα φτιάξω αυτό εδώ το μπάχαλο. Και αυτό εδώ. Πλύσιμο και χλωρίνιασμα. Ετοιμάστηκε όμως το καφεδάκι μας και θα κάνουμε μία παύση. Σωστά, πεπιτό. Συμφωνείς? Συμφωνείς? Συμφωνεί. Έτοιμη η κουζινούλα μας, πεντακάθαρη και μοσχομυριστή. Και ο πεπίτο επίσης που κάνει μπάνιο, κάνει το μπάνιο του. Έτοιμα και εδώ τα πλυσίματα, τελειώσαμε με τα πλυσίματα. Το σποράκι κοιμήθηκε, οπότε πάω να βάλω τα ρούχα στη θέση τους. Με αυτά και με αυτά η ώρα έχει πάει 11 και ήρθε η ώρα επιτέλους να βάψω το μαλλί. Με την Απιβίτα Color Elixir, έχει μέσα αργάν, αβοκάντο και έλαια ελιάς. Είναι το black, το μαύρο το νούμερο 1, με εκχύλισμα μελιού, είναι υποαλλεργική, τονικό οξύ, είναι τέλεια, βάφονται ακόμα και οι έγκυες με αυτή τη βαφή, δεν πειράζει καθόλου ό,τι δερματικό πρόβλημα και αν έχετε. Μπέρτα που την έχω πάρει από το Τζάμπο, αρκετά οικονομική, για να μην λερωθούν τα ρούχα μας, απαραίτητο. Και ξεκινάμε. Τα πιάνω, για ποιο λόγο, θα βάψω πρώτα εδώ και μετά θα τα χωρίσω σε χωρίστρες, για να βάψω τη ρίζα μόνο θα βάψω. Έτοιμη παιδιά, σε μισή ώρα θα λουστώ. Ανάβω θερμοσύμφωνα, βάζω χρονόμετρο και περιμένω. Το ότι έχω βάψει μαλλί και δεν με έχει ενοχλήσει καθόλου ο πεπίτο και κοιμάται, είναι θαύμα πραγματικά. Αυτό θα το φοράω, γιατί όταν δεν το φοράω ξεχνιέμαι και πιάνω τα μαλλιά μου και γίνομαι μαύρη μετά. Ώσπου να ετοιμαστούν τα μαλλιά μου, εγώ θα φτιάξω πατατούλες, θα τις καθαρίσω για τηγανιτές με αυγουλάκια με τυρί και έχω και πεντανόστιμη κρεατόσουπα για σήμερα. Θεϊκή! Έτοιμες οι πατατούλες μας, θα τις τηγανίσω αργότερα όμως γιατί ακόμα είναι μόνο 11.30 ώρα, θα τις φτιάξω πιο μεσημέρι. Τις έχω βάλει στο νερό να μην μαυρίσουν και από πάνω θα βάλω και ένα πιάτο για να μην πάει ο πεπίτο. Η μέρα σήμερα έχει καταλήξει να είναι ηλιόλουστη, βέβαια φυσάει λιγάκι και κάνει λίγο κρύο, έχει την παγωνιά της. Έχω 14 λεπτά ακόμα για τα μαλλιά μου και θα δω αν έχει στεγνώσει κανένα ρούχο. Κάτι έχει στεγνώσει, οπότε μαζεύω ρούχα. Κάνουμε και ένα καθάρισμα έμπτης, δηλαδή από το βίντεο έμπτης που γύρισα, τι πάει για ανακύκλωση. Όλα αυτά πάνε ανακύκλωση. Αυτά εδώ τα κρατάω, διότι οι συσκευασίες με βαποριζατέρ χρησιμεύουν σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Βγάζεις το αυτοκόλλητο, κρατάς τα μπουκαλάκια και όλα καλά χρησιμεύουν. Δεν έχω, έχω άλλο ένα, αλλά δύο, οπότε αυτά τα κρατάω. Αυτό δεν μπορεί να πάει ανακύκλωση. Αυτό πάει ανακύκλωση. Όχι, και αυτό το κρατάω. Διότι είναι μικρό μπουκαλάκι για ταξίδι, μπορείς να βάλεις κάτι μέσα. Σούπερ χρήσιμο τα μικρά μπουκαλάκια. Όπως και τη Σαπιβίτα, αυτό το μπουκαλάκι. Αυτό δεν πάει ανακύκλωση γιατί έχει το μανό μέσα.
Αυτό εδώ θα το κρατήσω, διότι είναι ένα υπέροχο κουτάκι το οποίο έχει και το καθρεπτάκι μέσα. Οπότε αν σου φας κάποιο προϊόν, το βάζεις εδώ μέσα εφόσον το καθαρίσω εννοείται και το φτιάχνεις. Έχω δει βίντεο στο YouTube πώς μπορείς να το φτιάξεις. Κάτι που σου έχει σπάσει είτε σκιά, είτε πούδρα, είτε ρούζ, είτε μπρόνζερ. Αυτά εδώ πάνε ανακύκλωση. Αυτά. Έτοιμο και το μαλλί, παιδιά. Το νιώθω μεταξένιο. Τι σου είναι τα φυσικά προϊόντα. Δεν υπάρχουν καλύτερα. Καλέ, ξύπνησες καλέ. Ξύπνησες. Πούσε. Αχ, Παναγία μου, πως τεντώνε το τίγρης. Βάφτηκε μία χαρά, πολύ ωραία. Καλύφθηκαν όλα τα λευκά. Τώρα επειδή και εγώ είμαι από τις 5 με ένα τόστ μόνο, καλό αυτό, πολύ καλό. Θα ετοιμάσω να φάω, η ώρα είναι 12.30. Θα πάω κάτω το πεπίτο στα φιλαράκια του να φάει κι αυτός και να ξανακοιμηθεί. Το απόγευμα θα ξαπλώσω λίγο το μεσημέρι, πάντα ξαπλώνω το μεσημέρι, έστω και μία ώρα, δίνει απίστευτη φόρτιση στην μπαταρία μας για την υπόλοιπη μέρα. Λοιπόν, το απόγευμα έχω τάισμα, γατάκια και μοντάζ δύο βίντεο, γιατί με συμπτωχή τα κάνουμε μόνοι μας και για μένα είναι ευχαρίστηση βασικά. Μου αρέσει πάρα πολύ η διαδικασία, ό,τι κάνω το κάνω με αγάπη και δεν με κουράζει. Αλλά αυτές οι δύο δουλίτσες θα μου πάρουν όλο το απόγευμα και θα έρθει το βραδάκι. Λοιπόν, αυτά τα νέα, τα λέμε σύντομα. Φιλάκια πολλά.